τον κύριο Ιωάννη Γιάντζο και ζήτησε εκτός του ότι να συμπαρασταθούν να κάνουμε ψήφισμα, παρά περισσότερο από όλα ζήτησε να του δοθεί η δυνατότητα να μας ενημερώσει. Και εμείς τον καλέσαμε και είναι παρόν. Κύριο Γιάντζο, έχετε τον λόγο. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν είμαι μόνο εγώ, είμαι εκπρόσωπος. Πρόκειται για πάρα πολλούς συλλόγους. Την προηγούμενη Τετάρτη υπήρχε Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Σερών. Ο Δήμος Ηράκλειας ήδη μας έστειλε ψήφισμα. Πήγαμε εκεί, μας κάλεσε όπως και εσείς εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το οποίο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών, αφού εκθέσαμε τις απόψεις που θα τις πούμε εντάξει σε μισό λεπτό τώρα εδώ, μας δόθηκε ένα ψήφισμα γιατί όπως ξέρετε είμαστε σε μια πολύ κομβική κατάσταση. Δηλαδή είναι κομβικό το σημείο αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες με τα διόδια ειδικά του συμβολικού. Και επειδή είναι το δεύτερο σταθμός διοδίου που γίνεται μέσα στο νομό, το οποίο θα επιβαρύνει πάρα πολύ όλο τον νομό και ειδικά όσοι κινούνται στη Θεσσαλονίκη και ποιος δεν πάει από εμάς στη Θεσσαλονίκη, αναλογιστείτε ότι από τις 1η-1η του 2019, συγγνώμη, από 0,03 που ήταν το αναχιλιόμετρο, με την Κία που έχει δοθεί, πάει στο 0,05 και το επόμενο διάστημα θα πάει 0,07 όπως είναι σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει μια επιβάρυνση ο καθένας που κινείται από εμάς από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη και πίσω, μόνο τα διόδια εδώ. Δεν βάζω το δερβαίνι που είναι να γίνουν αργότερα. Εκεί είναι το πλευρικό που θα είναι γύρω στο 1,20 και 1,22,40. Θα απολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή θα χρειαζόμαστε γύρω στα 4,85 ευρώ πήγαινε ένα σήμερα. Με την αύξηση θα πάει 6-7 και αν γίνει και το πληθυντικό θα φτάσουμε 8 με 10 ευρώ. Είναι ένα πολύ δυσβάστατο μέτρο. Σε αυτό κάνουμε εμείς ένα αγώνα. Είχαμε στείλαμε μια αίτηση στο Βασιλείο τον Μάιο, το οποίο σταμάτησε τις εργασίες, που τώρα θα ξαναξεκινήσουν, διότι από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, χωρίς να ξέρουμε ιδιαίτερα, ενώ είναι δασικό κατά 4.400 μέτρα εκεί που θα χτιστεί το διόδιο και 600 μέτρα είναι ιδιωτών, βγάζει το δασαρχείο των Σερών στην κρίση του καθενός ότι δεν είναι αναδασωτέο, άρα και μάλλον μπορούν να χτίσουν από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τα έγγραφα θα περιμένουν να στα δώσουν, εμείς όμως, γιατί ζητάμε αυτά τα ψηφίσματα και γιατί ήρθαμε και σήμερα εσάς. Διότι όπως μας έδωσε ένα ομόφωνο ψήφισμα του Σερών και ένα αντίστοιχο της Ηράκλειας και θα πάμε και στην Κλειδί κτλ. Αυτό είναι, ξέρετε, μας βοηθάει πάρα πολύ, είναι στη φαρέτα μας ένα μεγάλο όπλο στην κίνηση που κάνουμε και σε νομικό και σε πολιτικό αθέλητη κινηματικό όλο αυτό για να μπορέσουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε, διότι όταν θα αρχίσουμε να πληρώνουμε τότε θα καταλάβουμε τι σημαίνει ένα διόδιο στο συμβολικό που δεν μπορεί να πάει κανένας ούτε επαρχιακός δρόμος υπάρχει. Άρα και για μας είναι ζωτική σημασία, αν νομίζετε κι εσείς ότι ένα ψήφισμα θα το δώσετε ενάντια στην κατασκευή εκεί, γιατί ήδη υπάρχει ένα και είναι μάλιστα και στην περιφέρεια στο Δήμο Σιτικής. Νομίζω ότι ένα λόγο παραπάνω για το Δήμο είναι να μην δέχεται να υπάρχουν δύο στον ίδιο νομό, ήδη έχει ένα μέσα στα πόδια του. Θέλω να πω ότι αυτό θα μας βοηθήσει στις επόμενες εξελίξεις που θα κάνει και ο Κοινωνικός Σύλλογος Σερών που συνεννοούμαστε και τα λοιπά, όλοι μαζί μια νομική πράξη. Μην τυχόν και καταφέρουμε, γιατί θα το ξεκινήσω, λυπόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και θα είναι πολύ δυσβάστατο. Σας λέω μόνο το τελευταίο και κλείνω ότι η ίδια περίπτωση στην Καβάλα έκαναν ασφαλιστικά μέτρα γιατί θεωρήθηκε δασικό και εκεί που δασαρχείο ήταν συνεργάσιμο πάρα πολύ με τη Δήμαρχο της Καβάλας. Αυτή το κάνουν, ο Δήμαρχος της Καβάλας ήταν αξιόλογη σε όλο αυτό που έκανε. Με αποτέλεσμα να σταματήσει η κατασκευή που κατασκευάζεται. Μπορεί να το πάρει κάπου άλλο, αυτό είναι άλλο παπαγγέλιο. Αλλά αυτό το πράγμα σταματάει. Γι' αυτό, αν μας δώσετε εσείς το ψήφισμα αυτό που λέει το εξής και θα το καταθέσω στα πρακτικά σας, όπως είναι η απόφαση του Δήμου Σερών, σε καμιά περίπτωση τι ζητάμε εμείς. Δεν πρέπει να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει νέο σταθμό διοδίων με τοπικό συμπληρωματικό επικάθετο αξιόλογο εγγραφείο στο Δήμο Σερών Θεσσαλονίκη και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ω αναλεκτική λύση παράπλευρη οδό. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να κατασκευαστούν δύο σταθμοί διοδίων ως η Θεσσαλονίκη. Θα το καταθέσω στην ερωτή σας και έστω και εκεί πέρα. Ωραία, εντάξει. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάντζιο. Αν το κάνει ψήφι, θα το κάνει. Ναι, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Νομίζω ότι
άπαντες συμφωνούμε, διότι η εκπεφρασμένη θέση μας και παλιότερα στα διόδια ήταν όχι σε αυτά τα διόδια. Πόσο μόνο, πόσο μάλιστα τώρα που όχι μόνο δεν μας ακούσανε, αλλά πάνε να αυξήσουν κιόλας το ποσοστό. Εισηγούμε την ψήφιση του ψηφίσματος που φέρανε εδώ πέρα οι ενεργοί πολίτες. Θα ήθελα να σας προτρέψω να είναι ομόφωνο, ώστε να τους δώσουμε και τα εργαλεία και τα όπλα να μπορέσουν να πολεμήσουν. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Εισηγούμε την ψήφιση. Η κυρία Σπεκορίδη. Δεν το συζητάω ότι πρέπει να είναι ομόφωνο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Δημάρχε. Στην ΠΕΔ και στην ΚΕΔ έγινε συζήτηση για αυτό το θέμα. Υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες που αναλύθηκαν από τα διοικητικά συμβούλια των ΠΕΔ και ΚΕΔ. Θέλω να τονίσω για την ΚΕΔ, δεν ξέρω γιατί δεν είμαι μέλος με την έννοια της. Είμαι μέλος της Ολομέλειας, όχι του εκτελεστικού ή του διοικητικού της ΚΕΔ. Στην ΠΕΔ, στην Περιφερειακή Ένωση του Δήμου στη Θεσσαλονίκη, συζητήθηκε αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι σαν πρωταρχικό θέμα συζήτησης ανακηρύχθηκε, μάλλον προβλήθηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και πιστεύω, γι' αυτό και λέω, σας προτείνω να ψηφίσουμε ομόφωνα, πιστεύω ότι θα τους δώσουμε τη δύναμη, τους ενεργούς πολίτες, με τη βοήθεια και τη δικιά μας, να μπορέσουμε αυτή τη λέλαπα, γιατί είναι φοροεισπρακτικό το θέμα, έτσι, δεν αφορά ούτε εισιτήριο ούτε τίποτα. Αυτή τη λέλαπα μήπως και κατορθώσουμε και τη σταματήσουμε. Και ξαναέρχομαι στο ψήφισμα που πρέπει να είναι ομόφωνο. Να αναλάβετε όμως μια πρωτοβουλία. Στην Πέρα. Δήμαρχοι, να αναλάβετε μια πρωτοβουλία. Να συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Συμφώνησαν πριν από καιρό, είχαμε μάθει οι πέντε, οι τρεις ήταν παρόν ότι θα γίνουν. Και η περιφέρεια, όπως ξέρετε, που δεν το γνωρίζει, ο κύριος Γιάννης το ξέρει βέβαια, που βρεθήκαμε κάτω στις Σέρες, και η περιφέρεια, διότι και το θέμα δεν άγγεται μόνο, δεν αγγίζει μόνο το Δήμο Στικής ή τις Σέρες μόνο των Ομών Σερών, αγγίζει όλη την περιφέρεια πλέον που μπήκαν οι διόδια και στο Ρεβέν που θέλουν να βάλουν κλπ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο, διότι δεν έχει στόχο την παροχή. Άλλο να υπάρχουν διόδια και να σου λένε διάλεξε ποιο δρόμο θέλεις να πάρεις, αυτό που θα πληρώσεις διόδια και δεν θα έχεις κίνηση θα είναι πιο γρήγορος κλπ. Και τον άλλο τον περιφερειακό. Εμείς εδώ έχουμε περιφερειακούς. Και μας βάζουν να πούμε φοροεισπρακτικά, φοροποιητική πολιτική, την οποία την πληρώνει ο πολίτης πάλι. Γι' αυτό λοιπόν ξανά εισηγούμε να πούμε και λέω, θέλω να σας ζητώ, συγγνώμη, ομόφωνα εδώ πέρα πρέπει να κινηθούμε για να έχουμε και αυτές τα χαρτιά στο χρόνο να κινηθούν οι άνθρωποι. Ευχαριστώ. Πάμε για ψήφιση, συνάδελφοι. Υπέρ, κατά, λευκά, ομόφωνο το ψήφισμα που θα στείλουμε. Το δεύτερο θέμα μας.